Τραγωδία, κυρίες και κύριοι, στη Λέσβο από χτες το απόγευμα εξελίσσεται, αφού μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε υπάρχουν 18 νεκροί λαθρομετανάστες, 8 αγνοούμενοι, ενώ υπάρχει μόνο ένας μοναδικός επιζών. Να σας πούμε ότι πριν να ξεκινήσουμε να δείχνουμε τα πλάνα μας, αν έχετε μικρά παιδιά στις οθόνες μπροστά της τηλεόρασης, να τα απομακρύνετε, διότι οι εικόνες που θα ακολουθήσουν, παρά την προσπάθεια που έκαναν οι τεχνικοί εδώ του σταθμού μας να καλύψουμε αρκετά πράγματα, είναι σοκαριστικές. Να πω ότι η παραλία από το Κανόνι μέχρι τα Νησέλια στην κυριολεξία είναι γεμάτη από σωρούς των άτυχων αυτών ανθρώπων, οι οποίοι προσπαθούσαν να έρθουν στην Λέσβο και δυστυχώς κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες η βάρκα, η ξύλινη βάρκα στην οποία επέβαιναν, ανετράπη με αυτόν τον τραγικό απολογισμό. Για να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά και ενώ θα βλέπουμε και τα πλάνα μας, χτες βρέθηκε από ένα σκάφος της Frontex, το οποίο περιπολούσε ανοιχτά της θερμής, ένας ναυαγός μεσοσίβιο. Περισυνελέγη και τον πήγαν κατευθείαν στο νοσοκομείο Μυτιλίνης. Εκεί είπε ότι βρισκόταν επάνω σε μία βάρκα ξύλινη μαζί με ακόμα 27 συνανθρώπους του, όταν ξαφνικά κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες η βάρκα ανετράπη. Τότε έπεσαν όλοι στη θάλασσα και άρχισε ένας αγώνας προκειμένου μέσα από τα σκάφη του λιμενικού και από τις περιπολίες στις ακτές με το πρώτο φως της ημέρας για να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι. 27 τον αριθμό. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, εικόνες που βλέπετε, 18 είναι τα πτώματα, η σωρή των άτυχων λαθρομεταναστών που εντοπίστηκαν στην παραλία από το Κανόνι μέχρι τα Νησέλια. 8 αγνοούνται ακόμη, ενώ ο μοναδικός επιζών είναι ο 20χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Μυτιλίνης, έχοντας βέβαια υποστεί το σοκ και τουλάχιστον αυτός είναι εκτός κινδύνου. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες. Τα σκάφη του λιμενικού βρίσκονται ακόμα έξω για τους 8 αγνοούμενους και ελπίζουμε όλοι ότι έστω να βρεθούν κάποιοι επιζώντες. Αν και οι ειδικοί λένε ότι με αυτό το ψύχος που είχε, γιατί οι περισσότεροι εκτός από το πνιγμό έχουν χάσει τη ζωή τους από το πολύ κρύο και όπως καταλαβαίνετε οι συνθήκες είναι αρκετά δύσκολες. Βλέπετε εδώ τα πλάνα μας, είναι συγκλονιστικά, κυρίες και κύριοι. Οι άνθρωποι αυτοί είναι κυριολεκτικά θαμμένοι από τα φύκια τα οποία τους σκέπασαν στην κυριολεξία, αφού η θάλασσα πρώτα τους ξέβρασε στην ακτή της παραλίας στο Κανόνι και στην περιοχή τα Νησέλια. Ας ελπίσουμε να μην υπάρχουν άλλα πτώματα. Ευτυχώς, θα μου πείτε, μέσα στη δυστυχία αυτή, μέσα στην τραγωδία, δεν υπάρχουν γυναίκες και μικρά παιδιά. Όλοι είναι μεγάλοι άνθρωποι, 25 έως 45 ετών εκεί, αλλά ωστόσο όπως και να γίνει και αυτοί είναι άνθρωποι. Πίστευαν οι θύνοντες ότι θα υπάρχουν και παιδιά ανάμεσα στα θύματα. Ευτυχώς, θα μου πείτε, ευτυχώς υπάρχουν τόσα πτώματα, τόση σωρή, τόσα θύματα. Ας ελπίσουμε να σταματήσει εκεί η τραγωδία. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε ένα βίντεο όπως το κατέγραψε η κάμερα του Αρχιπελάγους για να καταλάβετε ακριβώς το μέγεθος της τραγωδίας.
απίστευτες εικόνες, κυρίες και κύριοι, ασύλληπτη τραγωδία. Ομολογώ ότι στα τόσα χρόνια της δημοσιογραφικής μου καριέρας πρώτη φορά βλέπω τέτοια εικόνα, τέτοια τραγική κατάσταση. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον τα 8 άτομα, οι 8 αγνοούμενοι που υπολείπονται από την τραγωδία που ήταν πάνω στην ξύλινη αυτή βάρκα, να βρεθούν σώοι και αυλαβείς. Κυρίες και κύριοι, μένουμε σε αυτά επί του παρόντος. Για ό,τι νεότερο θα σας μεταδώσουμε καινούριο έκτακτο δελτίο.